Πάμε στον κύριο Βορύδη να δούμε τι λέτε εσείς, κύριε Υπουργέ, από τη δική σας πλευρά. Πώς διαβάζετε αυτή την υπόθεση? Έχει δυσκολέψει, έχει χειροτερέψει? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Νομίζω είμαστε επί τα αυτά. Αν θέλετε, μπορεί να υπάρχει μια επιδείνωση σε νομικό επίπεδο, γιατί αν διαβάζω καλά και αν δεν έχω πρωτογενή πληροφόρηση, επομένως ό,τι διαβάζω και εγώ σας μεταφέρω. Αλλά βλέπω ότι ουσιαστικά το τουρκικό δικαστήριο πλέον κάνει ανοιχτά σκέψεις, οι οποίες εάν ακολουθηθούν, στην πραγματικότητα λένε ότι δεν θα βγουν από τη φυλακή οι συγκεκριμένοι. Και το λέω αυτό γιατί το δικαστήριο δέχεται ότι είναι ύποπτη φυγής. Εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν έχουν μόνιμη κατοικία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς κάτι έχει να κάνει με τον τρόπο της διαβιβάσεως των εγγράφων, αν έχει λάβει υπόψη το δικαστήριο τα έγγραφα ή όχι. Αυτό λέγεται πως δεν έχει συνέχεια. Εξακολουθεί λοιπόν όμως να λέει ότι δεν έχουν μόνιμη κατοικία. Επισημαίνει το ότι είναι αλλοδαπή και επομένως αυτό συνδέεται με τον κίνδυνο φυγής. Και τώρα τους αποδίδει και υποψίες τελέσεως μιας πράξεως εκδόλου. Δυσκολεύει, λέτε, το πράγμα? Νομίζω νομικά. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βήμα προς το χειρότερο, ας το πω. Αλλά δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο τώρα είναι αυτό. Πολιτικό είναι το θέμα, έτσι. Προφανώς. Εδώ τι μπορεί να γίνει, κύριε Βορύδη, διότι κάτι φαίνεται να περιμένει η Τουρκία από την ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι θεωρώ, για τους 8, για τους 9, για τη Θράκη, για το ένα το άλλο. Θεωρώ, κάτι περιμένει πάντα. Εγώ θεωρώ ότι εδώ πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα σχέδιο. Γιατί εγώ εκείνο το οποίο δεν ακούω μέχρι στιγμής, εκτός και αν το σχέδιο είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τελείωσε η ιστορία και λήξεις. Και επομένως οι άνθρωποι θα πάνε, θα οδηγηθούν σε ένα δικαστήριο το οποίο όποτε γίνει, γιατί λέμε τώρα δεν έχουν αποδοθεί οι κατηγορίες. Πράγματι είναι απαράδεκτο ότι δεν έχουν αποδοθεί οι κατηγορίες. Αλλά αν όπως πιθανολογούμε, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι η δικαιοσύνη στην Τουρκία εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και μόνο ανεξάρτητη δεν είναι. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε και θα αποδοθούν κάτι και να αποδοθούν οι κατηγορίες. Δεν μπορεί να περιμένει και κανένα τίποτα σπουδαίο. Θα αποδοθούν οι κατηγορίες, θα είναι βαριές οι κατηγορίες και θα υπάρξουν και ποινές. Μάλιστα. Αν τις δεχτεί το δικαστήριο, ο εισαγγελέας μπορεί να αυτό πει λέμε, το Α και το δικαστήριο να δεχτεί μείον Α. Αλλά το λέω αυτό γιατί λέω ότι όλοι μας πιθανολογούμε ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με ανεξάρτητο τρόπο στην Τουρκία και επομένως υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Αν είναι έτσι, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα δυσμενέστατο σενάριο από δικαστικής πλευράς. Λοιπόν, τώρα το από ερώτημα. Τι εξαρτάται τώρα, το να αλλάξει. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν το ξέρω κιόλας, οι Τούρκοι συνδέουν την υπόθεση των 8 με την υπόθεση των 2. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάποια στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει μια σαφή και υπεύθυνη ενημέρωση και τι γίνονται πια και επαφές στο ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντά τον Τούρκο Πρόεδρο. Επομένως και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στο τραπέζι. Γιατί πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα σχέδιο για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Το σχέδιο σημαίνει ό,τι σημαίνει, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να. Δεν ξέρω τι είναι το σχέδιο, τώρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε απαραίτητα και δημοσίως το σχέδιο. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο. Θεωρείτε ότι υπήρχε κάτι που μπορούσε να κάνει η ελληνική πλευρά και δεν το έχει κάνει ήδη, κύριε Βορύδη? Επαναλαμβάνω, αν το δεχτώ αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχεται η κυβέρνηση εδώ και θα σας λέει: δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχω δύο κρατούμενους στρατιωτικούς και τελείωσε. Δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια. Θα διαμαρτύρομαι στα διεθνή φόρα γιατί έχω δύο κρατούμενους στρατιωτικούς. Αλλά τα διεθνή φόρα έχουμε δει ότι η Τουρκία δεν είναι από τα παιδιά εκείνα και από τους παίκτες εκείνους τους διεθνούς που συγκινούνται πολύ με τις διαμαρτυρίες στα διεθνή φόρα. Η Τουρκία μαζεύει καταδίκες συνεχώς σε διάφορα επίπεδα χωρίς υποχρεωτικά να υδρώνει ταυτή της και χωρίς να μεταβάλει την πολιτική της. Έχει άλλη προσέγγιση για το ζήτημα αυτό. Άρα λοιπόν. Γι' αυτό λέτε για σχέδιο λοιπόν. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για να καταλήγουμε. Αν ο στόχος είναι. Εμένα, με ρωτάτε, ο στόχος πρέπει να είναι να πάρουμε τους ανθρώπους πίσω. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι τους εγκαταλείπουμε τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Δεν ξέρω. Το να μην έχει σχέδιο καταλήγει εκ των πραγμάτων χωρίς να το λες, το να τους εγκαταλείπεις. Εσείς τώρα, κύριε Μαρκούλη. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων σημαίνει αυτό. Δεν θα το πεις ποτέ. Κανείς δεν θα βγει να πει τους εγκαταλείψαμε. Αλλά αν τελικά δεν έχουμε σχέδιο για το πώς θα τους πάρουμε πίσω. De facto, τους εγκαταλείπεις. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο χειρίζεται την υπόθεση. Εγώ δεν λέω να κάνουμε δημόσιο διάλογο για το ζήτημα αυτό. Να έχει όμως ένα σχέδιο που φέρνει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που το είναι ότι αυτοί οι δύο πρέπει πάντα, να γυρίσουν πίσω. Βάζουμε στο τραπέζι εμείς αυτούς που έχουμε εδώ, γιατί έχουμε και εμείς όπλα. Εάν ήμουν ο χειριστής της υποθέσεως, θα σας έλεγα μια σειρά πραγμάτων. Δεν είμαι ο χειριστής της υποθέσεως δηλαδή, για να έχω όλες τις παραμέτρους. Εάν ήμουν ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, εντάξει. Είστε δεν έχω όλες ένα κορυφαίο πολιτικό στέλεχος και έχετε άποψη. Τι βάζετε στο τραπέζι εσείς? Αν σας καλούσαν σήμερα να κάνετε.
Επαναλαμβάνω, εγώ έχω όλες τις παραμέτρους, κύριε Γόνο μου, για να γυρίσω να πω ότι είναι εκείνο που αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο μπορεί να παίξει ένα ρόλο και μια αποτελεσματική πίεση ώστε να οδηγήσει την Τουρκία. Σε επίπεδο διμερές θα παίξει ρόλο. Σε διεθνές δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ή σε διμερές. Ή και σε διμερές. Αλλά επαναλαμβάνω. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε στα χέρια μας και ξέρουμε τι έχουν οι Τούρκοι. Εδώ η κυρία Μπακογιάννη μας είπε προχθές ότι έπρεπε να έχουμε στείλει πίσω τους 9 τρομοκράτες που έχουμε εδώ πέρα. Είναι μια κίνηση αυτή. Είναι μια σκέψη. Εσείς τι θα λέγατε, γι' αυτό σας ρωτάω. Κοιτάξτε. Δεν είναι μυστικό κρατικό. Να το πω ευθέως και να το πω χωρίς περιστροφές. Προφανώς και δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να δίνει άσυλο ή οποιαδήποτε προστασία σε οποιονδήποτε τρομοκράτη. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο τώρα. Τελειωμένο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο συζητείτε. Αλλά επαναλαμβάνω. Πρέπει να με ρωτήσετε τώρα εδώ. Συνδέεται όμως αυτό με τους δύο. Συνδέεται όμως αυτό με τους δύο. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό σας λέω. Εγώ θέλω απλώς να επισημάνω ότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η Τουρκία δεν προσβλέπει, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, για να μην πω και σε δεύτερο και σε τρίτο, δεν προσβλέπει υποχρεωτικά σε μια προνομιακή, καλή, ιδηλιακή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να την ενδιαφέρει το αν η Μογκερίνη θα διαμαρτυρηθεί. Έχει ωφέλει όμως. Το αν ο Γιούγκερ θα διαμαρτυρηθεί. Κύριε, έχει ωφέλει ναι, από αυτά. Αλλά γνωρίζει και το ωφέλει μετριώνται και σε χρήματα. Βεβαίως, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ευρώπη δεν προχωρά εύκολα σε τέτοιου είδους λύσεις και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουν τα μεγάλα γερμανικά, γαλλικά και άλλα συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, ως ένα ζήτημα περίπου διμερές. Και επομένως και ως κάτι το οποίο στη τελευταία ανάλυση περίπου τους απασχολεί ή δεν τους πειράζει να βγάλουν μια δήλωση, αλλά δεν νομίζω να πάνε και πολύ παραπέρα από την άλλη από μεριά αυτό. Να πάρουν. Κύριε Βορύδη, ελάτε. Λοιπόν, πρώτον, η απέλαση διπλωματών μιας μεγάλης χώρας όπως η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός εξωτερικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ σπουδαία και σοβαρή κίνηση. Δεύτερον, μέχρι στιγμής αυτή η κίνηση κατά την κρίση μου δεν είναι παρακώς αιτιολογημένη. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει τι είναι αυτό το ακριβώς το οποίο κάναν αυτοί τι οι άνθρωποι. Ναι, και μάλιστα, με πλήρη αιτιολογία, προκειμένου να επιβάλλεται ένα τόσο δυσμενές μέτρο το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις, σημαντικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις των χωρών, των δύο συγκεκριμένων χωρών, αλλά και με το βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι προφανές ότι μπορεί να έχουν και διεθνείς επιπτώσεις. Τρίτο. Μου φαίνεται περίπου κωμικό να υπάρχει ο ισχυρισμός ότι κάποιοι χρηματίζανε έναν παπά σε ένα χωριό για να φτιάξει ένα καμπαναριό και μετά να κάνει κινητοποίηση για να κατέβουν στα συλλαλητήρια για το θέμα των Σκοπίων. Ναι. Ή το ότι ξέρω εγώ κάποιος επιχειρηματικός παράγοντας ο οποίος έχει μια επιρροή πήρε την Α ή τη Β θέση και αυτό οδήγησε στην κινητοποίηση 1,5 εκατομμύρια ανθρώπων. Εντάξει, πείτε, αυτό τώρα μου φαίνεται μάλιστα κυριολεκτικά στα όρια του κωμικού και δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Τέταρτο. Ηνωμένες... Αυτό δεν το ακούσατε από εμάς ή από στελέχη. Όχι, δηλαδή, το διάβασα. Λοιπόν, τέταρτο. Κλείνουμε. Τέταρτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια ανησυχία ευρύτερη για το θέμα της ρωσικής διείσδυσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Mm-hmm. Αυτό πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αφορά τη σταθερότητα στην περιοχή. Αλλά όμως πρέπει να εξορθολογίζεται και να αντιμετωπίζεται, ας το πω, μέσα κυρίως από τους πολιτικούς μηχανισμούς. Τελευταία κουβέντα. Τέταρτο. Το τελευταίο. Για το ζήτημα των σημάτων. Δεν αναδείχθηκε όσο πρέπει. Είναι από τις δυσκολότερες πτυχές της συμφωνίας αυτής. Φανταστείτε σε τι πρόβλημα θα βρεθούμε με το μακεδονικό χαλβά σας, λέω εγώ, ναι. που είναι συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Και... Όχι, θα σας το πω, όχι, όπως και για το μακεδονικό κρασί είναι κατοχυρωμένα, γι' αυτό ανέφερα τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, γι' αυτό ανέφερα τα πρόσφατα πρωτόκολλα. Αν θέλουν, θα ονομάζεται το δικό τους από τη Βόρεια Μακεδονία. Η λέξη μακεδονικός με τη γεωγραφική δηλαδή αυτή... Ναι, αλλά να πω τι διάβασα εγώ. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μακεδονικός χαλβάς. Γιατί εγώ τα ακούω αυτά που λέτε, αλλά από τι διάβασα στη συμφωνία. Επειδή το είπατε. Γιατί δεν ξέρω τι λέτε ο Σαμανατίδης, αλλά από τι διάβασα. Θα υπάρχει μακεδονικός χαλβάς και χαλβάς Βόρειας Μακεδονίας. Είναι έτσι. Μα αν ανήκει από μια κύριε περιοχή μου, από ένα κράτος. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι καν αυτό έτσι. Λέει. Αυτό είναι καλή εκδοχή. Θα λυθούν. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει δυσμενέστερη εκδοχή. Δηλαδή... Γιατί εκείνο το οποίο λέει η συμφωνία, το κείμενο της συμφωνίας, ναι. ο όρος της συμφωνίας, αυτό που υπεγράφει ναι. από την κυβέρνηση, είναι ότι για τα ζητήματα των εμπορικών σημάτων θα συγκροτηθεί η επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να τα διευθετήσει. Ναι.
Άρα αυτά τα ζητήματα μπαίνουν στο τραπέζι και είναι ανοιχτά. Είναι στον αέρα, σε ποια κατεύθυνση, σε ποια κατεύθυνση, στην κατεύθυνση. Δεν την ξέρω την κατεύθυνση. Ό,τι είναι κατοχυρωμένο παραμένει κατοχυρωμένο. Στην κατεύθυνση του άρθρου 7, όπου αναφέρεται η λέξη Μακεδονία, Μακεδονικός, για μας είναι όλη η ιστορία κλπ. Κατοχυρωμένο αυτό λέτε. Αυτά είναι μέσα στη συμφωνία. Και υπάρχει, πάρτε υπόψη σας κύριε Βορύδη, πολύ σοβαρά, το ότι υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι η ελληνική πλευρά θα κάνει ό,τι μπορεί χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα αυτά και άλλα. Εγώ σας λέω όμως ότι η συμφωνία ανοίγει τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Κύριε Υπουργέ, πώς θα μπερδεύετε τώρα όποιος θα διαβάζει να αγοράσει μακεδονικό χαλβά ή μακεδονικό χαλβά βόρειας Μακεδονίας. Τώρα τι υπάρχει. Τι υπάρχει. Τι υπάρχει. Η πραγματικότητα ποια είναι τώρα. Τώρα τι υπάρχει. Η πραγματικότητα είναι ότι. Αυτή είναι αλλάζουμε. Αυτή υπάρχει τώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει στα προϊόντα. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. Δεν μπορεί να υπάρχει. Μακεδονικό βεβαίω είναι. Η γεωγραφική προέλευση είναι κατοχυρωμένη. Σα το λέω. Αυτό είναι και βόρειας Μακεδονίας.